Να μου ρε κοπελιά, έστω συνταγάμε. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Ζάντη. Ή για κάποιους άλλους και ο σοβελός που κάνει Vines. Ο λόγος που κάνουμε το βίντεο είναι επειδή το Zipprot Vines ρώτησε με να εξηγήσω πως κάνουμε edit τα Vines, σαν και το δικό μου που κάνουμε πριν λίγες μέρες, τούτο. Get ready to die! Oh shit! But first, let me take a selfie. Και μετά να κάνω upload πάνω στο Vine. Καταρχήν πριν να αρχίσω το βίντεο, θέλω να συγχαρώ όλους τους Viners και να ευχαριστήσω το Cypriot Vines team και εσάς τους ανθρώπους που δείτε τα Vines μου και γελάτε. Το λοιπόν αρχίζοντας, πρέπει να ξέρετε πως κάνουμε βίντεο. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το κινητό μου και βάλω τα πάνω στο computer και κάνω τα edit με το Movie Maker. Όσοι δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε το Movie Maker, μπείτε με στο YouTube και βρείτε βίντεο να σας εξηγούν, επειδή δεν θέλω να πάρει πολύ ώρα το βίντεο. Πρώτον, κάνεις βίντεο με την κάμερα σου, με το κινητό σου ή με οτιδήποτε άλλο τρόπο που μπορείς να βγάλεις βίντεο. Δεύτερον, πιάνεις το βίντεο σου όλο, ένα και ένα δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι τρία λεπτά και βάλεις το πάνω στο κομπιούτερ. Για δουλέψει εδώ, πράσετε το Google Chrome. Αν μένεσετε το Google Chrome, πίνετε στο Google και γράψετε Google Chrome και γράψετε το Google Chrome. Όταν κατεβάσετε το Google Chrome, θα πάτε, δάμε, στο chromegoogle.com web store. Και δάμε που λαλεί search the store, θα γράψετε Vine client. Και θα κατεβάσετε το πρώτο add-on που σας δείχνει τούτο, δάμε το Vine client. Εγώ έχω το ήδη κατεβασμένο, να σας λαλεί free δάμε και παράτε το και κατεβαίνει πάνω στο Chrome. Και μόλις κατεβεί, είναι εμφανιστή δαμέ. Μόλις πατήσετε πάση το πράσινο ίντζαμε, θα σας βγάλει σε τούντο page. Το λοιπόν, άλλο σημαντικό. Θα πρέπει να έχετε Vine account. Αν δεν έχετε Vine account, δεν θα δουλέψει το πράγμα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε upload Vines. Γι' αυτό, κάνετε Vine account αν δεν έχετε. Όταν κάνεις sign in μέσα στο Vine client, πρέπει σημαντικό να θυμάσαι ότι έχεις το βίντεο έτοιμο, edited, βάλεις το πάνω στο Vine client. Τώρα να σας δείξω πως το κάνετε upload το βίντεο. Πρέπει να θυμάστε ότι το βίντεο πρέπει να είναι 7 δευτερόλεπτα. Βασικά 6,8, να σας το λέει και το web page. Αν πάνω από 6,8 δευτερόλεπτα, θα το δεχτεί το Vine client να μπει μες στο Vine. Τώρα λοιπόν, όταν κάνετε sign in μες στο Vine client με το account σας, να σας φαίνεται κάπως έτσι τα βίντεο σας δαμε, αν έχετε βίντεο. Και πάνω δαμε δεξιά, αν προσέξετε ακριβώς όπως στο Vine το application. Πάτε πάση το πράγμα δάμε και πιένετε στο upload και το λοιπόν θα σκάλει το page δάμε, λαλί σας δάμε ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 6,8 δευτερόλεπτα και λαλί σας τα formats που πρέπει να το movie, μόλις τελειώσετε movie maker να είστε σίγουροι ότι είναι τούτα τα formats και πατάτε το keep video aspect ratio και δάμε κάνετε choose το file. Και όπου βάλετε το file σας, εγώ βάλω δάμε σε ένα folder και δάμε γράφετε το description που θέλετε να γράφετε, ξέρω εγώ, Εγγλέζι, βάστε Σκυπρέι, να μου να γράψετε και δάμε εντάξει, αγνοάτε το please choose the channel και θα πατήσετε start upload. Θα σας αρχίσει να σας το κάνει upload. Ας σας βγάλει κάτι κότσιο που δάμε και λέει σας ότι δεν μπορεί να σας το κάνει upload, σημαίνει ότι το βίντεο σας είναι πάνω από 6,8 δευτερόλεπτα. Άρα θα σας το κάνει upload. Ελπίζω σας βοήθησε το βίντεο. Αν έχετε καμιά πορεία γράψτε μου που δάω στα comments και ένα σας απαντήσω. Κάμετε με follow στο Vine app @Zanti, στο Twitter @officialzanti, να στα γράψω μου κάτω. Keep vining, καλή τύχη. Thank you για το support που μου διάλετε τόσο καιρό και να τα ξαναπούμε στα Vines. Peace.